για το πλεόνασμα, για το όποιο πλεόνασμα, διότι έγινε με τρόπο καταστροφικό για την κοινωνία. Αν κλείσουμε όλα τα νοσοκομεία, όλα τα δημόσια σχολεία, θα έχουμε μεγάλο πλεόνασμα. Αυτό δεν είναι για μπράβο. Αντίθετα, είναι μια πολιτική που πρέπει να αλλάξει. Επιπλέον, να λάβουμε υπόψη μας ότι τα χρέη του δημοσίου προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα αλλά και προς πολίτες, προς νοικοκυριά, προς τον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα αλλά και προς νοικοκυριά από επιστροφές φόρων και τέτοια, ξεπερνάνε τα 6 δις. Νομίζω ότι η διαπραγμάτευση με την Τρόικα είναι περισσότερο μια επικοινωνιακή κατασκευή παρά μια πραγματικότητα. Και η μία πλευρά και η άλλη, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι από την ίδια πλευρά του τραπεζιού, δηλαδή υποστηρίζουν τα ίδια συμφέροντα. Τη συνέχιση της λιτότητας στην Ευρώπη, νέα μέτρα θα υπάρξουν. Το τελευταίο ψέμα της κυβέρνησης πριν πέσει είναι ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Μπορεί να μην το βαφτίσουν μνημόνιο, να το πούνε κάπως αλλιώς. Μπορεί να πούνε ότι είναι παλιά μέτρα που τώρα εφαρμόζονται. Αλλά θα έχουμε και στο επίπεδο των απολύσεων και στο επίπεδο των φορολογίας. Και η κυβέρνηση μέσα στο. Εμείς θεωρούμε ότι μετά τις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές εκλογές θα είναι τόσο σαφής η αναντιστοιχή ανάμεσα στην λαϊκή βούληση και στο συσχετισμό μέσα στη Βουλή, που η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να μείνει άλλο. Και σας λέω το εξής, ότι στην Ιταλία χθες συγκροτήθηκε εκλογική λίστα για τις ευρωεκλογές, η οποία πρόχειρα ονομάστηκε λίστα υποστήριξης Τσίπρα. Επειδή, όπως ξέρετε, ο Αλέξης Τσίπρας είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλη την Ευρώπη αυτό που γίνεται στην Ελλάδα αποτελεί σήμα και σημείο για την για πολιτικές, για αλλαγή των πολιτικών σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη να σταματήσει επιτέλους η λιτότητα. Θέλουμε μια άλλη Ευρώπη κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Επομένως, βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο μιας αλλαγής πολιτικής. Με αυτή την έννοια, δεν θεωρούμε ότι είναι καλύτερη η διαπραγματευτική θέση των εργαζόμενων της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, αν δεν υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Τώρα, κύριε Σκαραλίδη, αν έχω καταλάβει καλά τη δική σας τη θέση.